Παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Τι έγινε ρε παιδιά, πώς είστε, όλα καλά? Εμείς ξυπνήσαμε πριν λίγο. Εγώ κοιμήθηκα 12 με 12,5 ώρες. Το χρειαζόμουν μάλλον. Έχει γίνει η φωνή μου πολύ μπάσα και έχω πριστεί ολόκληρη. Εσύ πες τα παιδιά, δεν πόναγες το βράδυ, ε? Όχι, δεν πόναγα το βράδυ, ευτυχώς, όλα καλά. Έχουν δουλέψει τα φάρμακα, αλλά το έχει έτσι. Εγώ έχω ανοίξει τα μάτια μου εδώ και κάνα τέταρτο και διψάω, αλλά δεν σηκώνομαι να πιω νερό, γιατί ξέρω ότι σε λίγο θα ζυγιστώ και δεν θέλω να με παρέμει τίποτα παραπάνω. Αφήστε με. Παιδιά, έφτασε η ώρα της κρίσης. Λοιπόν, ό,τι και να δω, δεν θα απογοητευτώ, καθότι ήταν μια δύσκολη εβδομάδα που είχαν όλοι γιορτή και όσοι δεν είχαν γιορτή αποφάσισαν να μου στείλουν γλυκά. Ανεβαίνω. Όντως τώρα, ήμουνα, έχασα από 113, 200, πόσο είναι το 111-900? Ένα... 100 και... 1-300! Α, 200 ήσουνα, 13-200. Ναι! 1-300! 1-300! 1-300, 1-300! Να σας πω κάτι, είναι πάρα πολύ, εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη από τον εαυτό μου. Όσοι χάσατε έστω και 100 γραμμάρια, να είστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και να είστε ικανοποιημένοι και όσοι μείνατε στα ίδια, γιατί με καραντίνα και Χριστούγεννα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και θα προσπαθήσουμε περισσότερο την επόμενη εβδομάδα. Και όσοι πήρατε και λίγο, πάλι είστε ευχαριστημένοι με τον εαυτό σας, γιατί έχουμε καραντίνα και Χριστούγεννα, ξαναλέω. Προσπαθούμε το καλύτερο που μπορούμε. Α, για άλλον το καλό είναι να μην πάρει, για άλλον το καλό είναι να πάρει, γιατί θέλει να πάρει. Οπότε χάρηκα τώρα, μην μου δίνετε σημασία. Λούξη μου, τι κάνεις εδώ? Όμορφη, όμορφη, όμορφη. Αράζει έτσι, παιδιά, είναι ο σκύλος πόζα. Αυτό θέλετε να ζουλήξετε, ε? Αυτό. Θέλω να δείτε και την τσαχπινιά πως είναι το χεράκι διπλωμένο, λονάζει. Παρακολουθεί τον Γκλεάνθη. Τι κάνεις? Κάτι δοκιμάζω. Ένα update που έχω κάνει. Στην κάμερα. Ναι, στην GoPro. Θα έρθεις για τα Advent. Α, ναι, σωστά. Α, σταδιακό άνοιγμα στις εκκλησίες για ανεμπόρια κομματήρια. Θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία, εστίαση, η ψυχαγωγία, τα δικαστήρια, οι εθνικές δραστηριότητες, τα χιονοδρομικά κέντρα. Όπως επίσης δεν θα επιτρέπεται η μετακίνηση από νομό σε νομό. Ξεκινάω με αυτό. Είμαστε στην 8 μέρα. Ω, ναι. Είναι τυχερός μου αριθμός. Σήμερα θα γίνουν υπέροχα πράγματα. Για να δω. Πού είναι το 8, τώρα θα σας πω αν θα γίνει, θα καταλάβω από το μέγεθος του σοκολατακιού. Το ανοίγω. Για άνοιξε. Ιδού, ένα σοκολατάκι. 8, α, είναι μεγάλο, είναι μεγάλο, είναι μεγάλο, παιδιά. Είχαν αφήσει χώρο για το πάνω και το κάτω, αυτά τα τέτοια, του σοκολάτας, εντάξει, ντροπή. Ένα σοκολατάκι παρόλα αυτά, γιατί σας το υποσχέθηκα χτες. Α, θα το ανοίξουμε και τα δύο τώρα να φάει. Βέβαια. Το παιδί κάνει την καλύτερη δουλειά. Το advent calendar του παιδιού. Πού είσαι? Να το δω πάνω στο πανί. Τι είναι, θα ρωτάμε πάντα. Το ίδιο. Έλα. 8. Μπορείς. Ναι. Έλα ρε. Τι αυτό, το σήμα του είναι διαφορετικά. Δεν είναι ένα μακέτο. Είναι πραγματική τροφή με ποιότητα. Είναι κάτι μεταξύ Πασόκ και Star Channel. Λαλουκμάς, δικό σου. Τα κατάπιο βλάκα, ούτε τα μάσησε. Μάσα τα λίγο, ε. Σήμερα κρατάμε άλλη σειρά. Ερχόμαστε πρώτα στο σπίτι. Τι? Φίλε, δεν παίζει. Είναι πολύ, πάρα πολύ μικρά τρυπάνια. Αυτά τα τρυπάνια βασικά στη ζωή μου πρώτη φορά τα βλέπω. Και έχεις το μηχάνημα που μπαίνουν πάνω? Σε οποιοδήποτε μπαίνει. Έλα ρε εσύ. Εντάξει, είναι ένα ψηλό νορμάλ, ας πούμε, μπορείς να κάνεις. Αλλά αυτά τα υπόλοιπα είναι πρώτη φορά τα βλέπω. Πω πω. Είναι για...
και επέμβαση. Είναι για εγχείρηση. Τι λες τώρα. Τέλεια. Φανταστικά. Πάμε να το βάλω στην εργαλειοθήκη. Οκ. Και εμείς ανοίγουμε τις νύχτες. Τώρα ο Λουκουμάς νομίζει ότι όλα τα advent. Βλέπετε την ουρά του. Νομίζει ότι όλα τα advent είναι για αυτόν. Έχει τρελαθεί. 8. Μισό λεπτό. Lip oil. This is everything, λέει επάνω, και είναι λαδάκι για τα χείλη, λέει. Αυτό θα το δοκιμάσω τώρα. Έτσι είναι το βουρτσάκι του. Είναι πολύ μαλακό και μυρίζει και υπέροχα. Μάλλον είναι κάποια θεραπεία για τα χείλη, παιδιά. Και δίνει και μια λαμψούλα. Πολύ μ' αρέσει. Πόσα είναι πια αυτά τα advent calendars? 8. Μάλιστα είναι πολύ λεπτό. Α, τέλεια. Τσιμπιδάκι για τα φρύδια. Τσιμπιδάκι για τα φρύδια, γιατί τα βγάζουμε. Αλήθεια τώρα. Είναι. Στο χαρίζω. Όλο αυτό θα μου το χαρίσει. Κοίτα. Τσιμπιδάκι. Η αλήθεια είναι ότι το θέλω το συγκεκριμένο. Σκαλομήνεις. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, το σαλόνι είναι χάλια. Η κουζίνα είναι και αυτή χάλια και όλα αυτά θα τα φτιάξουμε σήμερα. Παρόλο που θέλω να κάτσω όλη μέρα στον καναπέ και να βλέπω σειρές στο Netflix. Αλλά πρώτα θα φτιάξουμε πρωινό. Χτες όσο ήμουν στη δουλειά ήρθε η μαμά μου και άφησε κάτι πράγματα στον κλάντη και θα σας τα δείξω ευθύς αμέσως. Έφερε αυτό εδώ που είναι μαρμελάδα ακτινίδιο και την έφτιαξε ο μπαμπάς μου. Δεν έχω φάει ποτέ μαρμελάδα ακτινίδιο. Δεν ξέρω αν υπάρχει μαρμελάδα ακτινίδιο. Θα το δοκιμάσουμε τώρα. Αυτό εδώ που αν καταλαβαίνω καλά είναι τουρλού, είναι μελιτζάνες και πατάτες και τέτοια που πάλι το φτιάξε ο μπαμπάς. Σπανακόριζο που έφτιαξε ο μπαμπάς μου. Και όσοι θέλετε να δείτε τη συνταγή, υπάρχει στα προηγούμενα vlog μας. Νομίζω στα περσινά πρέπει να είναι. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, ο μπαμπάς μου φτιάχνει το πιο ωραίο σπανακόριζο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα που μας βλέπετε, αν μας βλέπετε. Θα μας βλέπετε, δεν πιστεύω, γονείς μου είστε. Και επειδή πεινάω πάρα πολύ, πάμε να ξεκινήσουμε με τη μαρμελάδα να φτιάξω πρωινό. Α, έφερε και λάδι από το δικό μας ρε παιδιά. Και ξέχασα να σας το πω. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το λάδι, το βλέπετε. Εν τω μεταξύ αυτό τώρα δεν ανοίγει και δεν μπορώ να πω στον κλάντη να μου το ανοίξει γιατί δεν κάνει να βάλει δύναμη. Δεν μπορεί να μην μπορώ, παιδιά. Αχ, κι όμως δεν μπορώ. Την κάτσαμε. Μην έρχεσαι, δεν κάνει εσύ. Αυτό από το αριστερό. Θα προσπαθήσει ο κλάντης με το αριστερό. Πρέπει να κάνεις κάτι πρώτα. Ας το κάνω. Τι να κάνω. Τι κάνεις. Άλλος. Το χτυπάς για να καταλάβει ότι θες να ανοίξει. Τι λέει, μωρέ. Είναι κανείς εκεί, μ' ακούτε? Πρέπει να στο κρατά. Όχι, δεν θα το κρατήσει με το δεξί σου χέρι, θα το κρατήσω εγώ. Μπράβο, κάτω με τα δύο, έχει πολύ και σπάσει. Τι στράει, πρώτος κανόνας. Το σκούπισα. Μπράβο! Έλα ρε κλέον, θες να δοκιμάσεις? Όπου πρέπει να είναι πολύ ωραίο αυτό. Οχ. Να σου φέρω να δοκιμάσεις. Κόψω μια μικρή φετούλα έτσι. Από το δικό μου το πρωινό, αφού έχει φάει. Φάει μια βρύδα έτσι να δοκιμάσεις και μυρίζει πολύ ωραία. Ας είναι. Μπαμπάς το έκανε. Το ξέρω βρε. Μ' αρέσει εμφανισιακά πάρα πολύ επίσης. Δεν είναι τέλειο. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Δοκιμάζω κι εγώ. Γιατί είναι μνήγια και το διαγεύσεις και το ακτινίδιο. Φανταστικό είναι. Παιδιά, είναι τέλειο! Μπράβο κύριε Λευτέρη! Μπράβο ρε μπαμπά! Πολύ καλό! Πάμε σαλόνι! Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου. Έχεις μούτρα για κάποιο λόγο. Αυτή η στάση σου πού οφείλεται? Θες να μας μιλήσεις γι' αυτό? Δεν έχει χώρο το κινητό μου. Μου έρχονται συνέχεια mail ότι δεν έχω χώρο στο mail μου. Και σβήνω mail και πάλι μου λέει ότι δεν έχω χώρο στο mail μου. Γιατί δεν έχω χώρο πουθενά? Γιατί δεν χωράω? Βλέπουμε τον Παναγιώτη Ραφαλίδη το vlog. Το οποίο είναι ποτισμένο με χλώρι και μας απολυμμένει τους πάθους. Και μόλις είπε ότι όταν μπαίνουμε στο κανάλι στεκόμαστε σε εκείνο το χαλάκι που είναι εμποτισμένο με χλωρίνη για να αποστηρώνουμε τους πάτους των παπούτσιών μας. Και εγώ όλες αυτές τις μέρες περνάω από πάνω από το χαλάκι όταν μπαίνω στη δουλειά. Γιατί έλεγα τι διάλογο τους πέφτει κάθε φορά εδώ. Και είναι μουσκευμα αυτό το χαλάκι και το παίρναγα έτσι. Νόμιζα ότι κάτι. Δεν ξέρω, σπάς μικρόβια. Ότι τρέχουν από κάπου νερά και έλεγα κοίτα αυτό ακόμα να το φτιάξουν όλο μου σκεφά είναι. Christmas.
Θες να συναντήσεις κάτι λίγο μαγικό? Ναι, θέλω. Τι? Κοίτα το ταβάνι. Ωχ! Τι είναι αυτό? Πες μου! Αυτό είναι. Ναι. Παιδιά, κοιτάξτε. Έχουμε ένα στυλό από τα Τζάμπο και σκάει το φως από το παράθυρο ακριβώς πάνω στο στυλό που έχει αυτά και μας κάνει έτσι το ταβάνι. Τέλειο! Καλό, ε! Πολύ! Πώς είσαι? Νομίζω, είμαι σίγουρη ότι πονάει, αλλά είμαι σίγουρη ότι προσθέτει ένα 20%. Προσθέτει ένα 20%. Μια χαρά. Στο θλιμμένο βλέμμα. Δεν θέλω να κάτσω, αλλά... Όχι, δεν θα κάτσω στον υπολογιστή. Θα ξεκουραστείς. Σου φτιάξα τον καναπέ, καλά, όχι τώρα γιατί μεταφέρω για να καθαρίσω αυτό. Αλλά σου φτιάξα το μαξιλάρι, όλα για να κάτσει να δει σειρέ σήμερα. Τι θα δει? Δεν ξέρω. Κάτι θα βάλω. Έχω κάτι στο νόμο. Θέλω να δω το Lord of the Rings το 3. Αφού το έχει δει. Άλλη μια φορά, το έχω εντάξει, σε πλούρα. Άντε κάτσε να δεις και μην νοιάστης για μένα. Να, εγώ εδώ απλώς θα καθαρίσω το σπίτι όσο μπορώ. Εντάξει, παιδιά, δεν το καθαρίσω κανονικά, θα κάνω λίγο μάζεμα. Γιατί σας έχω πει ότι εγώ τις Δευτέρες μετά το Σαββατοκύριακο είμαι λίγο έτσι. Παιδιά, έχει κάτσει εδώ και μου δίνει οδηγίες τι να κάνω. Ρίξε λίγο. Μπορείς να κάτσεις να δεις σειρές, σε παρακαλώ. Ρίξε λίγο overlay που το λέω και όχι overlay. Θα κάτσεις να δεις σειρές? Όχι ακόμα. Τι, δεν θα κάτσεις εδώ, θα μου δίνεις οδηγίες? Το ρίχνεις κάθετα, έτσι. Μάλλον το τυφιάλι την κρατάς οριζόντια. Και πώς θα ρίξω κάτι? Έτσι, για να μην πάει στον καθρέφτη. Ωραία, θα τον κάνω μετά τον καθρέφτη. Κλεάνθη, πήγαινε κάτσε να δει σειρές. Θα τον σκοτώσω. Κυρική. Θα τη δούμε το βράδυ. Μέχρι τότε σε παρακαλώ. Θα σου πρότεινα, θες να κάτσεις στην τηλεόραση και να σου φέρω να φας μεσημεριανό? Η ιδέα σου μ' αρέσει. Πήγαινε κάτσε και θα σου φέρω το φαγητό. Πήγαινε, Κλεάνθη. Όχι, καρτσέρα μου! Μωρό, τι κάνεις? Όλα καλά? Τα λες εδώ με τις φίλες σου? Τη βλέπω κάπως κίτρινη σήμερα. Λίγο κλωμή. Έχει χασεί τη λάμψη της. Είναι μακριά μου αυτές τις μέρες. Τι θες? Συνεχίζεις. Τι συνεχίζω? Καθαρότης. Ακούμπησα εδώ αυτά γιατί καθάριζα εκεί. Δεν είναι σαν εργοτέχνη στο λουκουμάκι με όλα αυτά. Κοίτα εδώ, φατσί. Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το μεσημεριανό μας. Και όταν λέω να φτιάξουμε, εννοώ απλώς να το βάλουμε στο πιάτο γιατί είναι έτοιμο. Θα σας πω κάτι τώρα που θα με πείτε τρελή. Δεν μ' αρέσει να τρώμε στα ίδια πιάτα. Μ' αρέσει όσο περισσότερο είμαστε στο σπίτι να τρώμε όλοι σε διαφορετικά πιάτα. Πράγμα που δεν γίνεται γιατί έχουμε πάρει ένα σερβίτσιο και κάτι άλλο άσχετα, αλλά τα περισσότερα μοιάζουν μεταξύ τους. Δεν είναι πιο ωραίο να είναι όλα τα πιάτα διαφορετικά? Δεν σας αρέσει? Ή έχετε κι εσείς το OCD του Κλεάνθη που θέλει πάντα να είναι ίδια και κνευρίζεται όταν το κάνω αυτό? Επίσης ενημερώθηκα ότι αυτό το φαγητό του μπαμπά μου είναι κρέας με μελιτζάνες και αυτό εδώ πέρα είναι κανέλα. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίο. Λίγα μπροκολάκια. Να φύγει και η πιατέλα από το ψυγείο. Τέλεια. Παιδιά, τις λατρεύω τις μελιτζάνες. Αλήθεια, τις λατρεύω. Θα τα βάλω να τα ζεστάνω. Λεμονάκι. Θέλω να πάω να πάρω κανονικά λεμόνια. Αλατάκι. Λαδάκι. Έτοιμο. Άρχοντας είσαι, άρχοντας. Oh, it looks and smells perfectly splendid. Wow. Τι εννοείς? Take it, dear. It's yours. Take it. Όχι, το άλλο είναι το δικό μου, αλλά γιατί μιλάμε αγγλικά? Γιατί είμαι ο Άγγλος ασθενής. Ω Χριστέ μου! Θα σας κλείσω να φάω τώρα. Να ακούσω μερικά τέτοια ακόμα αστεία. Παιδιά, έκλεισα την κάμερα και μετά τον παρατήρησα. Έτρωγε με αυτό το χέρι. Βρέχει τρελαθεί, δεν κάνει. Δεν δέχεται ότι δεν κάνει. Άμα θες να σου περάσει γρήγορα, πρέπει να ακούς αυτά που σου είπε ο γιατρός και κυρίως να ακούς αυτά που σου λέω εγώ. Εντάξει. Close the damn camera. Νιώθω ότι είσαι ένα μωρό. Μόλις του έκοψα. Μόλις του έκοψα το κρεατάκι του. Μετά θα πάμε να σου πλύνω τα χέρια, εντάξει? Alright. Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης. Εσύ παρακολουθείς εμένα για κάποιο λόγο. Έχεις μια απορία στο βλέμμα σου. Δεν ξέρω τι σου συμβαίνει. Λουκ. Ρε αγόρια, σας κάνω καρδούλα, αλλά έχω ένα χέρι τώρα. Όπως και εσύ, τι σύμπτωση! Είπαμε δεν θα χρησιμοποιείς αυτό το χέρι. Απλά έχει σηκωθεί. Κλεάνθη, κατέβασε το κάτω. Δεν το κάνω εγώ, μόνο το κάνω. Είπαμε ακινησίω. Τι θέλεις? Εσύ τι θέλεις? Δεν βάζεις μια σκούπα? Κλεάνθη. Είναι μια καλή ώρα νομίζω. Όχι, δεν είναι καλή ώρα και δεν θα βάλω σκούπα σήμερα και τελείωσε. Πρέπει να ζήσεις με αυτό. Ήμουνα σκληρή. Βάλα δημαγγελική. Δεν έχει ακόμα. Α. Είναι νωρίς. Εγώ θα πάω να μαζέψω μέσα την κουζίνα που είναι σαν τα μούτρα τα δικά μου.
Μου φέρνει τη σκούπα μου λίγο. Τι εννοείς? Να κάτσουμε να δούμε λίγο τηλεόραση. Αλήθεια τώρα. Τώρα ο Κλεάνθης είναι βλαμμένος ή είμαι εγώ βλαμμένη που σκέφτομαι σοβαρά να του τη φέρω να κάτσει με τη σκούπα του να δει τηλεόραση? Τι θες όντως? Τι θέλω, τι θέλω, τι θέλω, τι θέλω. Το έχεις ανάγκη πολύ. Το έχω ανάγκη πολύ, με έχει φάει. Βάλτε να βλέπει. Α! Παλιές καλές ελληνικές ταινίες. Συγχωρεμένος και ο Δέγκος. Κοίτα πόσο καλά παίζανε. Α, εδώ έχει πλάκα. Με τη φωτογραφική μηγανή είναι εδώ. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Ακούς να σου σηκώσω λίγο τα αυτή. Θες αλήθεια να σε αφήσω έτσι και να πάω να φτιάξω την κουζίνα? Ναι. Το παιδί έχει τρομάξει, σε κοιτάει, λέει τι κάνει αυτός. Καθόμαστε, βλέπουμε τηλεόραση και εσύ δεν βλέπεις. Έφτιαξα το μαξιλάρι του ασθενή και φεύγει. Να σου πω, πετάει πάρα πολύ, μωρέ. Σήκω λίγο, να στο βάλω λίγο καλύτερα. Θέλω να σηκωθώ, θέλω να κάνω δουλειές. Δηλαδή, θα κάτσει εκεί που κάθεσαι. Βαριέμαι. Σε λίγο έτσι κι αλλιώς έχει μάθημα. Μην νιώθετε άσχημα που τον αφήνω μόνο του εδώ. Πώς και δεν έχει ανάψει τα φώτα ακόμα. Κρατιέμαι επειδή ξέρω ότι σε ενοχλούν. Σας δείχνω σκοτάδια. Πόση. Γιατί σέβομαι ότι είναι ασθενής. Κανονικά εγώ ανοίγω όλα τα φώτα για να βλέπετε καλά. Όχι να βλέπετε έτσι μέσα στα σκοτάδια. Με βλέπετε. Πού είμαι? Κρύφτηκα. Εδώ είμαι, βρε. Ζουζούνο μου. Έχω παρέα το συμπάλι. Δώσε φιλιά στην Ειρήνη. Εντάξει, πάω. Κοιτάξτε τι ωραία που τα έχει κάνει. Γεια! Αχ, τι ωραία φωτοφυλάκια είναι αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καινούργια. Είναι, μου τα είχε πάρει δώρο η Χαρά η ενδυματολόγος. Α, αυτά και στη λίστρια, ναι. Βέβαια. Τι έγινε. Αχ, τι ωραία μυρίζει. Τι είναι κερί. Κάτι μυρίζει τέλεια. Πόσο κόζι και ωραίο το στολισμένο σπίτι. Ρε παιδί μου. Εντάξει, τα συγχαρητήρια. Έχουμε κάτι να χαιρόμαστε στις δύσκολες περιόδους. Θα διαλέξουμε τσάι τώρα. Ναι. Παίρνω βανίλια καραμέλα, 5 φρούτα του δάσους. Ναι. Λέμον μελίσσα, λεμόνι μελίσσα. Άπλη σύνομ κανέλα μήλο. Πώς αυτό είναι τζασμίν green tea. Αυτό είναι απλό green tea. Χαμομηλάκι και μαύρο. Χαμός! Λοιπόν, τα φρούτα του δάσους θα πάρω αυτό, είναι. Πάρε τα. Φρούτα του πάθους ήθελα να πάρω, αλλά μου βγήκε σε φρούτα του δάσους. Δεν πειράζει. Μας έχει να είναι φρούτα. Εντάξει, φαίνομαι. Φαίνεται μόνο αυτό. Δείξε ότι είσαι εκεί υπόλοιπη εδώ. Αυτό έχει σημασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε. Άργησε λίγο καιρό να έρθει, βέβαια. Ναι, τώρα με τις μεταφορικές υπάρχει ένα μικρούλι πρόβλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Άκης δεν μας έχει στείλει τα πράγματά μας να φτιάξουμε το gingerbread. Ναι, ρε παιδιά, περιμένουμε τα πράγματα από τον Άκη για να φτιάξουμε τα σπιτάκια που σας έχουμε πει και έχουν αργήσει πολύ. Αλλά είναι λόγω της κατάστασης τώρα. Ελπίζω να έρθουν μέσα στο vlog μας. Έλα, ρε. Είναι πάρα πολύ. Θέλω να σε φιλήσω και δεν κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι για βράδυ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βάλει πρωί άνετα. Ωραία, τώρα βράδυ είναι. Θα βάλω. Ευχαριστώ, είναι τέλεια. Ήταν η μπομπάτα, περίμενα να είναι πιο μικρά. Αλλά με εκείνη και με τούτα. Αυτά έχει τα κακά μου που ψωνίζει από. Από το ίντερνετ, ότι δεν καταλαβαίνει τα μεγέθη. Είναι τέλεια. Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι αυτό που πίστευα ότι τα φορά συνέχεια, ξέρει. Θα κοιμάσαι και μετά. Γιατί να μην τα φοράω συνέχεια. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Μακριά. Τέλεια. Παιδιά, να σας πω κάτι. Ή μάλλον δεν θα σας το πω εγώ, θα σας το πει η Ειρήνη. Ειρήνη, για πες. Θες να το πω εγώ? Ναι. Θα το λες μεγαλύτερο ενθουσιασμό όμως. Όχι, έλα, θα το πεις με ενθουσιασμό. Λοιπόν, την Τετάρτη. Ναι. Βασικά αύριο το κάναμε, αλλά αύριο τραβάει ο Κλεάνθης, ε. Ο οποίος είπε ότι θα κάνει αυτό στο αυριανό βίντεο, θα το τραβάει με το αριστερό χέρι, δεν ξέρω πώς θα βγει αυτό, λογικά θα τον βλέπετε κάπως έτσι. Αλλά θα το μοντάρω εγώ και επίσης ό,τι χρειαστεί που δεν μπορεί να το τραβήξει μόνος του, θα πηγαίνω εγώ να τον τραβάω, άρα ωραίο ρεπό θα κάνω όπως καταλάβατε. Θα κάνω και το μοντάρ. Τέλεια. Οπότε την Τετάρτη, που εσείς θα το δείτε Πέμπτη, τι θα κάνουμε? Φτιάξουμε το μελομακάρονα. Ναι. Είσαι έτοιμη γι' αυτό? Είμαι πάρα πολύ έτοιμη. Ωραία. Είσαι έτοιμη να γίνεις μια νοικοκυρά? Μια νοικοκυρά θα γίνω και τα μελομακάρονά μας θα είναι τα καλύτερα μελομακάρονα ever. Έχω πολύ ενθουσιασμό, δεν έχω φτιάξει ποτέ μελομακάρονα. Εγώ έφτιαξα φέτος πρώτη φορά και βγήκανε τέλεια. Πεντανόστιμα. Κρατήσανε 4-5 μέρες 80 μελομακάρονα. Εγώ μπορεί να άφαγα 11. Ήτανε και πολύ γκλούκου γκλούκου μέσα, δεν ξέρω, και καρτσανιστά και σιροπιαστά. Ένα πράγμα αυτό που έπρεπε ήτανε. Ετοιμαστείτε, θα το δείτε την Πέμπτη. Πού είσαι, Λουκίτο? Πού είσαι? Με ποια σειρά της παίζεις?
έχει πάει 2 τα ξημερώματα. Έκανα πάλι κάτι πάρα πολύ λάθος με τον προγραμματισμό μου. Βασικά ξέρετε τι έκανα λάθος. Έκανα λάθος ότι ξεκίνησα το μοντάζ με το που γύρισα, αλλά με έπαιρναν τηλέφωνο και μου ζήτησαν και κάτι διορθώσεις από κάτι φωτογραφίες και πανικοβλήθηκα και προσπαθούσα να τα βγάλω. Και όλο αυτό, και κάπως έτσι τηλέφωνο στο τηλέφωνο, διόρθωση στη διόρθωση μοντάζ, έφτασε η ώρα 2. Η κουζίνα είναι ακόμα συμπούρμπουλη, δεν έχει μαζευτεί τίποτα και μάλλον θα μαζευτεί αύριο, καθότι έπαθε αυτό. Αλλά επειδή κανονικά σήμερα έλυγε, αλλά εγώ θα το κάνω να λήξει αύριο, δηλαδή σήμερα για εσάς. 2 πάρα πολύ ωραίοι διαγωνισμοί στο Instagram και ήθελα να τους πω και σε εσάς, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο να πάρετε μέρος και δεν θέλει να μου πει κάποιος μετά, γιατί δεν μας το έπες, να σας το λέω τώρα. Το Instagram μου είναι ακριβώς από κάτω στο κουτί περιγραφής και μπορείτε να πάτε εκεί πέρα και να δείτε αυτούς τους 2 διαγωνισμούς και να με ακολουθήσετε αν θέλετε, γιατί όχι άλλωστε. Ο ένας διαγωνισμός είναι με το Clay Me to the Moon, μισό λεπτά και να το δείτε αυτό το πράγμα. Αυτό εδώ πέρα είναι χειροποίητο από πυλό, η Νατάσα έχει φοβερό ταλέντο και είναι δαχτυλίδι, το βλέπετε. Είναι σαν αληθινό. Και αυτό είναι δαχτυλίδι και είναι δαγκωμένο ντόνατ, παιδιά. Εγώ πεθαίνω με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τέτοιο ταλέντο. Σκουλαρικάκια ντόνατς. Και πόση υπομονή θέλει να γίνει, και αυτό εδώ είναι κολιέ. Παιδιά, είναι πραγματικά σαν αληθινά και θέλω να τα φάω. Και έχουμε και ένα άλλο διαγωνισμό με τον gloss.gr που δίνουμε δώρο 2 δώρο επιταγές για κοσμήματα δικά τους και το Steampod, το Limited Edition που είναι η συνεργασία με τον Karl Lagerfeld το μαύρο. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο, οπότε ήθελα να σας ενημερώσω γι' αυτό. Και σήμερα που βλέπετε το βίντεο, στις 9 ώρα το βράδυ, εγώ θα κάνω τις κληρώσεις. Οπότε προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε, μην το αφήσετε για αύριο. Εσύ είσαι σίγουρος ότι αύριο θα κάνεις το vlog? Α, δεν ορκίζομαι, δεν υπόσχομαι. Εντάξει, μόνο άμα θέλεις και νιώθεις ότι μπορείς. Θα είναι πολύ κουραστικό γιατί ξέρεις τι. Θα πρέπει να έχω την κάμερα και πρέπει να τη στείλω και πρέπει να τη στείλω με το ένα χέρι. Για στήσει με ένα χέρι την κάμερα. Είσαι σίγουρη ότι δεν θα πέσει, ε? Εγώ σου είπα να μην κάνεις. Εσύ μου είπες ότι θες να κάνεις με το ένα χέρι. Ξέρω. Ό,τι θέλεις, no pressure. Βασικά ξέρετε τι είναι το θέμα μου. Ότι τι. Άντε και το κάνω. Δεν έχω, χθες και σήμερα όπως ξέρεις, δεν έχω την ίδια διάθεση, ας πούμε, για να κάνω βίντεο. Δηλαδή θα είμαι λίγο... Εντάξει, το σέβομαι τότε, θα το κάνω εγώ, αλλά κάποια στιγμή θα έρθω να μας πεις για τη μύτη σου, που ρωτάνε τα παιδιά, να τους πεις πώς είναι μετά το χειρουργείο τόσο τι. Καιρό. Να τους πεις γιατί είναι τόσο μεγάλη μύτη σου, ρωτάνε τα παιδιά. Για να μυρίζω καλά. Ναι, εντάξει, ναι, ρε παιδιά. Έχει, καθαρι... έχει καθυστερήσει πολύ όλα. Και ρωτάνε οι άνθρωποι. Και εσύ εκεί, σκουλίκι. Με αυτά και με αυτά δεν έχουμε δει αγγελική λυκή. Πώς θα δούμε αγγελική λυκή? Σε περιμένω μία ώρα. Ωραία, κοίταξε. Εγώ τώρα θα μοντάρω αυτά τα πλάνα και μετά θα είμαι ελεύθερη σαν πουλί. Σαν τον άνεμο στις 2:30. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι σε αυτή τη σειρά αυτούς τους ανθρώπους που τους βλέπεις και ζουν σε κάποια σπίτια δεν σε κάνει να πιστεύεις ότι. Όντως αυτοί ζουν σε αυτά τα σπίτια. Ναι, αλλά δεν έτσι τόσο καλές τοποθεσίες. Όχι, τι έβλεπα πρόσφατα τώρα μια σειρά. Δεν θα πω ονόματα, μην τύξω οικογένειες. Όχι, μην τύξω οικογένειες. Και καταλάβαινα ότι είναι σκηνικό. Ισχύει ότι σε μερικές δεν είναι καλό φτιαγμένο. Δεν υπάρχουν πολλές που είναι έτσι. Με ορολογία ότι ήταν σετ. Μη λες τη λέξη σετ. Εκεί πιστεύεις ότι τάδε ζουν σε αυτό το. Δεν θα πω ονόματα. Η άλλη οικογένεια ζει όντως σε αυτό το σπίτι. Δηλαδή. Σου κάνει ότι μένουν εκεί. Ισχύει. Σε αυτά τα σπίτια. Ισχύει. Είναι πολύ καλό φτιαγμένο. Είναι δικά τους. Πού είναι το κινητό μου? Ήρθε η ώρα για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εγώ τα κάνω screenshots και τα κρατάω και για γενικά. Μήπως σας πω και κάποια άλλη στιγμή. Δηλαδή, ό,τι δεν πω σήμερα, δεν σημαίνει ότι δεν το πω γενικά. Τα κρατάω και θα διαλέγω τα καλύτερα. Αλλά σήμερα θα πω αυτό που έστειλε η αγαθή Θεοδωρογιάννη, γιατί νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ και είναι. Ήθελα να σου πω μια άχρηστη πληροφορία που όμως είναι σχετική με το vlog μας. Το πρώτο vlog μας ever το ξεκίνησε η Ingrid Nielsen, αλλιώς Miss Glamouragi, ελπίζω να μην το σκοτώνω, στο vlog κανάλι της The Grid Monster πριν από 9 χρόνια. Εδώ και μήνες η Ingrid δεν κάνει πλέον YouTube, αλλά την ευχαριστούμε που ξεκίνησε αυτό το τέλειο πλέον trend. Δεν την ξέρω. Μπορεί και να έπρεπε να την ξέρω. Θα την ψάξω όμως τώρα που το έμαθα αυτό. Μόνο 9 χρόνια υπάρχει το vlog μου. Για κάποιο λόγο νιώθω ότι υπήρχε πάντα. Εγώ για κάποιο λόγο νομίζω ότι είναι τα τελευταία 3 χρόνια. Επειδή κάνουμε εμείς. Καλά, τέκ. Αυτά από εμάς για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Συγγνώμη αν ήταν λίγο. Αλλά προσπαθούμε κι εμείς τώρα. Ο Κλεάνθης είναι έτσι ένα 30% μου τρομένος από χτες. Και κάπως κι εγώ προσπαθώ να τον ανεβάσω. Αλλά ίσως κι εγώ μέσα μου να είμαι κι εγώ λίγο μουτρωμένη. Γιατί πρώτον δεν είναι ωραίο που πονάς. Και στεναχωριέμαι. Και δεύτερον, είμαι τις Δευτέρες κάπου μουτρωμένη μάλλον. Εντάξει. Είμαι λίγο κουρασμένη. Αλλά από αύριο υπόσχομαι αυτό να αλλάξει. Να ασχοληθώ ίσως λίγο παραπάνω με ροπεντή. Και με κάποιες δουλειές που δεν μπορώ εγώ πλέον να κάνω. Ναι, είναι βίτσιο αυτό δηλαδή. Πρέπει κάποιος να τις κάνει τις δουλειές αυτές. Γιατί θα δει σιγά σιγά τι θα γίνεται μέσα στο σπίτι. Τι θα γίνεται μέσα στο σπίτι. Δεν μπορώ εγώ να τα βγάλω πέρα με το σπίτι.
Ρόκαλο! Θες να κάνω και τα παντζούρια τώρα και τα ταβάνια αύριο να τα σαπουνίσω? Όχι, όχι. Τι τότε? Έλα να σας πω. Ήδη τα σκουπίδια έχουν γεμίσει και τα πιέζουμε. Τι θα κάνουμε τα σκουπίδια, πώς θα το κάνουμε? Εγώ θα τα πετάω. Δεν γίνεται, είναι βαριά, ειδικά η έξω. Άξι, τα κάνουμε. Δεν μπορώ εγώ να σηκώσω. Θα σηκώνω με το αριστερό χέρι, απλά θα έρχεσαι μαζί μου για να ανοίξει τις πόρτες. Όχι, όχι. Με τι όχι. Θα τα πετάω, εγώ θα τα σηκώνω. Δεν μπορεί. Παιδί μου, έχω κάνει 15 μέρες Muay Thai. Άκου τώρα, δεν μπορώ να πετάξω τα σκουπίδια. Abort mission. Πρέπει να το μάθουμε να πετάει τα σκουπίδια. Ναι, τι ωραία! Δεν θα ήταν πολύ ωραίο. Εγώ έχω δει σκυλάκια που κουβαλάνε πράγματα και τα πηγαίνουν κάπου. Ο Λουκουμάς. Είναι Λουκουμάς. Είναι μόνο μαμ, κακά και νάνι. Ωχ, γι' αυτό τον αγαπώ. Αυτά από μας για σήμερα. Σας αγαπώ. Κι εγώ σας αγαπώ. Κι ας είναι έτσι. Επίσης ευχαριστώ, παιδιά μου, έχετε στείλει πάρα πολύ περαστικά και φυσιοθεραπευτές μου έχουν στείλει μυστικά και από εδώ και από εκεί. Τα κάνω. Απλά είναι αυτό που όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση λιγάκι και θες να τα κάνεις και έχεις και άρνηση. Δηλαδή. Τι είναι και τα δύο. Και τι έχει άρνηση. Και στη βαριέ μου, τι πω. Άκου, βαριέται λέει. Τι βαριέσαι να βάλει την κρέμα. Θέλω να κάνω μια έτσι, να γίνουν όλα καλά και να σκοτώ να πάω κάνω δουλειά. Εντάξει, προφανώς όλοι το παθαίνουν αυτό όταν έχουν κάτι. Αλλά σκέψου ότι θα περάσει λίγες μέρες. Και μετά θα μπορείς και πάλι να κατεβάζεις τα σκουπίδια. Πάντως, ευχαριστώ παιδιά για τα μηνύματα. Είναι ναι, είστε υπέροχοι ρε παιδιά. Είστε πολύ γλυκάκια και νοιαστήκατε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και για το άμα που στείλατε τόση αγάπη. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μας δίνει πάρα πολύ δύναμη και μας χαϊδεύει έτσι την καρδούλα και ο κλαιάς θέλει να γίνει πιο γρήγορα καλά. Και εγώ πορώνομαι με το εντοάμα. Εντοάμα. Είτε σαν εντοάμα! Χαριποτερικό. Χαριποτερικό. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι. Εντοάμα! Λίγο γκάνταλ, λίγο τρεις. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε. Like and subscribe. Και σας παρακαλώ πείτε του να μην χρησιμοποιεί το δεξί του χέρι. Γιατί όλα τον πιάνω κρυφά και τον πετυχαίνω να κάνει με το δεξί του χέρι κάτι να σηκώνει κάτι να κάνει. Κατάλαβες? Τι σήκωσε το πάνω με το δεξί? Όλο το πιάτο πριν έτρωγες με το πυρούνι με το δεξί. Ναι, το πυρούνι τώρα τι. Τίποτα δεν κάνει, μα δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει το κουνάς, έτσι δεν κάνει. Καταρρίζει το χέρι μου. Σαν περιστέρι κάνει, ακούστε. Θα ζησκάσω έτσι. Περιστέρι. Να το κάνω και με το δεξί. Όχι, από εμένα. Εμένα και το μπαταρισμένο χέρι μου. Και το παιδί. Να έχετε μια όμορφη μέρα.